Μας έχετε χαρίσει πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια γι' αυτό και την πιο σημαντική στιγμή για την καριέρα σας. Σαν αθλητής. Ναι, η πιο σημαντική στιγμή για την καριέρα μου φυσικά είναι η Ολυμπιακή Αγώνη της Αθήνας, που κατέκτησα την έκτη θέση. Και άλλες δύο φορές, το 2003 και το 1997, ήμουν στην 7η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Είναι ένα αποτέλεσμα από σκληρή δουλειά. Ξεκίνησα και εγώ από μια μικρή ηλικία, όπως είναι τα παιδιά εδώ, και εύχομαι να έχουν την ανάλογη πορεία. Θέλει αρκετή δουλειά και υπομονή. Γιάννη, επέστρεψες στον τόπο, όπως είπες εσύ. Ήθελα να πεις δύο λόγια για τα συναισθήματά σου και πολύ περισσότερο για την αγωνιστή σήμερα 6 ώρα το απόγευμα στο στάδιο που έχεις μεγαλώσει, που έκανες προπονήσεις. Ποια είναι τα συναισθήματά σου σήμερα, ερχόμενος εδώ από την Σουηδία, με τα χρώματα μιας άλλης εθνικής ομάδας? Εντάξει, όσο να είναι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ, γιατί εδώ έκανα αθλητισμό, εδώ μεγάλωσα με τον αθλητισμό. Και το γήπεδο φυσικά που θα αγωνιστώ σήμερα είναι και το γήπεδο που έκανε την προπόνησή μου, που με έστειλε και στους Ολυμπιακούς και στα ευρωπαϊκά που έχω παρευρεθεί. Εντάξει, τα αισθήματα είναι φυσικά πολύ χαρούμενα, γιατί δεν έχω βρει το χρόνο να παρευρεθώ εδώ από την ώρα που έφυγα για τη Σουηδία, λόγω υποχρεώσεων, σπουδών, προπονήσεων κτλ. Αλλά θα το καθιερώσω, μου φαίνεται. Τα καλοκαίρια λίγο δύσκολο λόγω αγώνων, αλλά πριν τους αγώνες ίσως να μπορέσω να έρχομαι εδώ πέρα για μια μικρή προετοιμασία από εδώ και πέρα. Θα ήθελα να μου πεις ποιες είναι οι διαφορές που εντοπίζεις ανάμεσα στις δύο χώρες και τις πόλεις που συνεχίζεις και αγωνίζεσαι εσύ. Τώρα, διαφορές, εντάξει, ως γνωστόν είναι και το θέμα οικονομικό. Η Ελλάδα έχει και αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά. Αλλιώς πιστεύω θα ήταν πολύ πολύ καλύτερα. Και θα ήταν και διαφορετικές οι δικές μου οι επιλογές. Δεν ξέρουμε ποτέ. Βέβαια, ο λόγος που εγώ έφυγα τότε ήταν και ο λόγος ο οποίος ήθελα να σπουδάσω και να συνεχίσω φυσικά και την καριέρα μου. Εντάξει. Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφή σου και νομίζω πως εφόσον αγωνίζεσαι με τα χρώματα της Σουηδίας δεν μπορείς να αγωνιστείς ξανά. Μπορώ να αγωνιστώ ξανά, αλλά ο χρόνος θα καθυστερήσει πάλι πάρα πολύ. Βέβαια δεν το σκέφτομαι καθόλου. Αλλιώς δεν θα άλλαζα κιόλας. Είχες την ευκαιρία να δεις κάποιους συναθλητές σου σήμερα, πρόλαβες τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νησί? Ναι, βεβαίως. Έχω ένα διάστημα. Έχω περίπου μια μισή εβδομάδα που είμαι εδώ πέρα. Κάνω την προετοιμασία μου, κάνω προπονήσεις στο γήπεδο καθημερινά. Γιατί ξεκινάνε και οι αγώνες από τα μέσα Μαΐου, που θα αγωνίζομαι βέβαια για σουηδικά χρώματα. Πάντως μπορείς να έφυγες, αλλά μέλη της οικογένειάς σου είναι εδώ. Οπότε βεβαίως, σε ταυτίζουν πολύ. Συγγενείς μου φυσικά υπάρχουν ακόμα εδώ και έξω και ο λόγος που βρίσκομαι πάλι εδώ στο νησί. Και φυσικά για την υπέροχη θάλασσά μας και τον ουρανό μας. Γιατί όσο να είναι. Αυτά λείπουν νομίζω. Λείπουν λίγο από πάνω, αλλά εντάξει, κοιτάμε πιο πολύ τα θετικά παρά τα αρνητικά. Κλείνοντας για την συνάντηση τη σημερινή και ένα κάλεσμα που θέλετε να κάνετε στον κόσμο της ΚΟΟ για να παρευρεθεί σήμερα στο στάδιο της αγοράς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι όποιος δεν έρθει θα χάσει, πιστεύω, ένα πολύ όμορφο θέαμα και να θαυμάσει και την νεολαία μας και την προσπάθεια που γίνεται γιατί εδώ στην ΚΟΟ, γιατί λαμβάνει μέρος και το σωματείο της ΚΟΟ, οπότε έχουν την ευκαιρία να χαιροκροτήσουν και τα δικά τους παιδιά. Ακριβώς, να έρθει ο κόσμος, να στηρίξει και τα παιδιά του ΕΒΔΑΜΟΥ και τα παιδιά της Εθνικής των Εφήβων και των Παιδών Κορασίδων, να έρθουν όσο πιο πολύ γίνεται.